Ξεκινάμε όμως πολιτικά. Ο κύριος Παπανώτας αποτελεί παρελθόν από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και από τις δηλώσεις που έκανε χθες εδώ στην εκπομπή μας στα παραπολιτικά η κυρία Σοφία Μπεκατόρου. Το θέμα το είχε αναδείξει νωρίτερα η Νόνη Δούνια, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην βουλευτής. Τη ζήτησα να είναι μαζί μας για να μιλήσουμε εφόλης της ύλης. Δεν θέλω, κυρία Δούνια, να εγκλωβιστούμε στο θέμα Παπανώτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ωστόσο, θα σας ζητήσω ένα σχόλιο αυτού, ξεκινώντας για να το κλείσουμε και να πάμε στην ουσία της πολιτικής. Νομίζω ότι έγινε το αυτονόητο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τέτοιου είδους δημόσιος λόγος, σεξιστικά σχόλια, ρατσιστικά σχόλια δεν χωράνε. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που συνέβη ήταν το αναμενόμενο και το αυτονόητο. Δεν μπορώ να σχολιάζω κάτι άλλο. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Πάμε λοιπόν τώρα στα της δικής σας υποψηφιότητας. Γιατί να σας ψηφίσει κάποιος για την Ευρωβουλή, κυρία Δουνιά? Γιατί να με ψηφίσει? Ναι. Τι λέτε στον πολίτη, για ποιον λόγο? Καταρχήν, έχω υπάρξει ξανά στην πολιτική, για όσους δεν το θυμούνται. Σωστά, βουλευτής. Υπήρξα βουλευτής, εκλεγμένη στην Αλφα Πειραιά και Νήσων την περίοδο 19-23. Και ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί κοινοβουλευτικό έργο και παρακολουθεί την πολιτική, ξέρει πολύ καλά ότι πορεύτηκα με φοβερή πειθαρχία, συνέπεια και αξιοπρέπεια σε αυτό το αξίωμα. Και εργάστηκα και πάρα πολύ. Άρα λοιπόν θα συνεχίσω να κάνω αυτό και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεχίσω να προσφέρω τα κοινά, γιατί αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι το ζητούμενο, να προσφέρουμε με τον τρόπο μας στα κοινά και να μην καθόμαστε ως παρατηρητές να παραπονιόμαστε για το τι μας ενοχλεί, τι δεν μας αρέσει. Mm-hmm. Και επειδή όλοι έχουμε επιλογή και δικαίωμα στο εκλέγει και στο εκλέγεται, εγώ πριν από αρκετά χρόνια αποφάσισα να μπω στα κοινά, πρώτα απ' όλα μέσα από το Δήμο και αργότερα μέσα από τις βουλευτικές. Οπότε ο κόσμος μπορεί να με ψηφίσει, γιατί είμαι έντιμη, γιατί με ενδιαφέρει να δουλέψω για τη χώρα μου, γιατί μπορώ να αφουγκραστώ όλα τα προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας και με αφορούν τα προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας. Και γι' αυτό το λόγο ζητάω την ψήφιση του κόσμου. Να σας ρωτήσω ποια είναι η ατζέντα στην οποία θέλετε να επικεντρωθείτε. Μιλήσατε για τα δικαιώματα των γυναικών. Πέραν αυτού, υπάρχει στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη ιεράρχηση, ότι εφόσον σας τιμήσουν με την ψήφο τους οι συμπολίτες μας, θέλετε να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι? Η ατζέντα ξεκινάει σίγουρα με τις γυναίκες, τη θέση της γυναίκας στην Ευρώπη, την ισότητα των φύλων. Και μετά πάμε στα δυσάρεστα, που είναι όλη αυτή η εξέλιξη, η δυσάρεστη που βλέπουμε γύρω μας με την αύξηση της ενδογενειακής βίας και της γυναικοκτονίας. Συγχρόνως θα πω και για τα θέματα παρεμβατικότητας ανηλίκων, τα οποία με ενδιαφέρουν καθώς είμαι και μητέρα εφήβων, οπότε μπορώ να αφουγκραστώ πραγματικά τους προβληματισμούς των γονέων σήμερα. Mm-hmm. Και βέβαια και στο θετικό κομμάτι, για να μην μένουμε μόνο σε αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με τις δράσεις εκείνες και τις ευκαιρίες που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, ώστε αυτή η νέα γενιά η οποία βγαίνει τώρα στην αγορά εργασίας να μπορεί να αξιολογείται σωστά και να αισθάνεται ότι εδώ μπορεί να αναπτύξει τα ταλέντα της. Είναι μια ερώτηση αυτή που θα σας κάνω, που την απευθύνω σε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές αυτές τις μέρες. Υπάρχει μια λογική που λέει, ξέρετε, είναι, θα έλεγα σε άλλη κλίμακα, η λογική που είχαν οι γιαγιάδες μας. Όταν έχουμε μουσαφίρι στο σπίτι, να μην εκτεθούμε, να κρύβουμε τα θέματά μας κάτω από το χαλί. Υπάρχει λοιπόν μια αντίληψη που λέει ότι όσοι μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή, θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια βάζει στο στόχαστρο κριτική στην Ελλάδα, ακόμη κι αν τα θέματα για τα οποία ασκείται η κριτική είναι υπαρκτά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μια λογική εντός εισαγωγικών, κατά τη γνώμη μου, πατριωτισμού, που λέει ότι στην Ευρώπη οι ευρωβουλευτές μας θα πρέπει να κρύβουν κάτω από το χαλί ακόμη και υπαρκτά προβλήματα της χώρας. Και υπάρχει και η άλλη λογική που λέει ότι η χώρα βελτιώνεται μόνο όταν και εκείνοι που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη έχουν το θάρρος. Αντίληψη των προβλημάτων. Σωστά. Και το θάρρος να διεκδικήσουν παρότι υπάρχουν προβλήματα. Και να δεχθούν και την κριτική, κυρία Δούνια. Γιατί, βεβαίως, ας πούμε πρόσφατα. Εγώ ανήκω σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία και έχω μάθει να δέχομαι και την αρνητική κριτική, γιατί αυτό είναι μέρος της δουλειάς αυτής. Οπότε το θεωρώ το αυτονόητο ότι θα δεχθείς και αρνητική κριτική για πράγματα τα οποία ενδεχομένως να κληθείς να υπερασπιστείς. Σας το ρωτώ γιατί το Ευρωκοινοβούλιο στην τελευταία του θητεία, όπως καλά γνωρίζετε, έβγαλε και ψηφίσματα επικριτικά για την Ελλάδα. Υπάρχουν συζητήσεις δύσκολες για την Ελλάδα, για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα κλπ. Οπότε ήθελα να δω αν πιστεύετε ότι πρέπει να
με κάποιο τρόπο να υπερασπίζεστε τη χώρα ακόμη και όταν εδώ έχουμε προβλήματα που πρέπει να διορθώσουμε. Σίγουρα θα υπερασπίζομαι τη χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μιλάω ανοιχτά για τα ενδεχόμενα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αναιρεί το ένα το άλλο. Μάλιστα. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό. Υπόθεση Μπελέρη. Με σεβασμό. Υπόθεση Μπελέρη, κυρία Δούνια, ασκείται κριτική. Έχουμε ακούσει συναδέλφους σας, εννοώ υποψήφιους, συνυποψήφιους από άλλα κόμματα, να ζητούν ακόμη και την αποπομπή του, θυμίζοντας ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που είχαν συλληφθεί με όπλα, ότι έχει σχετιστεί κατά το παρελθόν ή φέρεται να έχει σχετιστεί κατά το παρελθόν με την Μάδη και λοιπά και λοιπά. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Εγώ βλέπω την υποψηφιότητα του κ. Μπελέρη συμβολική σημασία στο δέλτιο και μένω σε αυτό. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι μια υποψηφιότητα συμβολισμού. Το ενδεχόμενο να μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη σχέση μας με την Αλβανία, πώς το βλέπετε? Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό σε καμία περίπτωση, ότι θα δημιουργήσει αυτή η υποψηφιότητα προβλήματα. Και θεωρώ ότι ίσα ίσα είναι ένας τρόπος ώστε να εξομαλύνουμε οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν και οποιασδήποτε διαφωνίες. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τους ανθρώπους εκεί και τους αντιπροσωπεύει επάξια, οπότε ξέρει πολύ καλύτερα τις ισορροπίες και τα προβλήματα της περιοχής. Υπάρχει τέλος και αυτή η συζήτηση που με εσάς την έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν, γιατί όπως θυμήσατε έχετε διατελέσει βουλευτής, που λέει ότι η αναγνωρίσιμη, αυτό που ενδεχομένως κάποιοι κάπως υποτιμητικά λένε celebrities, έχουν ένα αθέμητο προβάδισμα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να μπαίνουν στο κοινοβούλιο το ευρωπαϊκό ή το εθνικό ή στους δήμους, στις περιφέρειες, άνθρωποι που αν δεν ήταν αναγνωρίσιμοι δεν θα έκρινε ο κόσμος ότι είναι άξιοι. Έχετε κάτι σε αυτό να πείτε? Κοιτάξτε να δείτε, η αναγνωρισιμότητα είναι και δίκοπο μαχαίρι. Γιατί όταν είσαι αναγνωρίσιμος, ζεις κάτω από ένα συνεχόμενο μικροσκόπιο, που σημαίνει ότι κρίνεσαι πολύ πιο αυστηρά από εκείνους που δεν έχουν αυτή την αναγνωρισιμότητα και είναι πολύ πιο ελεύθεροι στο να δείξουν και να προβάλλουν αυτά τα οποία πιστεύουν. Άρα λοιπόν, ναι μεν το ένα κομμάτι είναι ότι μπορεί ο κόσμος να σε αναγνωρίζει και αυτό να σου δίνει ένα προβάδισμα, το ίδιο όμως χαρακτηριστικό μπορεί να σε κόβει κιόλας. Γιατί υπάρχει και όλος αυτός ο, ας το πούμε, ρατσισμός γύρω από τα άτομα που έχουν υπάρξει σε χώρους που είναι τα media όπως η τηλεόραση, όπου ο κόσμος κρίνει πάρα πολύ αυστηρά και θεωρεί ότι πρέπει, ότι δεν ανήκουν στην πολιτική σκηνή του τόπου και ότι δεν θα έπρεπε να είναι στην πολιτική σκηνή του τόπου. Με το οποίο διαφωνώ. Η πολιτική σκηνή οφείλει να εκπροσωπείται από όλους τους κοινωνικούς τομείς της ζωής μας. Έτσι, οπότε γιατί όχι και τα πρόσφατα που έχουν κάνει επιτυχία στα media να μην μπαίνουν στην πολιτική. Για να έχουν κάνει επιτυχία σημαίνει ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά. Του κάνουν τη δουλειά τους καλά. Την κάνουν σωστά. Και έχουν γράψει και έχουν διανύσει χιλιόμετρα. Όσο όμως η αναγνωρισιμότητα μπορεί να είναι εφόδιο, μπορεί να είναι και μαχαίρι που σε κόβει. Πριν κλείσουμε, κυρία Δούνια, θα ήθελα πολύ να μου πείτε, αν μπορείτε με μια-δυο προτάσεις, την εμπειρία σας από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Μια γυναίκα πετυχημένη στη δουλειά της. Θέλω να θυμίσω ότι είστε και επιχειρηματίας ή υπήρξατε, εν πάση περιπτώσει, επιχειρηματίας μετά το modeling. Όχι, το λέω γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μένουν στο modeling γιατί ήταν πιο προβεβλημένη η ιδιότητά σας. Μπαίνετε στη Βουλή. Βγαίνοντας. Μπαίνω ρομαντική, θα σας πω. Ναι, για πείτε μου λίγο αυτό πώς ήταν. Μπαίνω ρομαντική με την έννοια πια ότι μπορώ να προσφέρω και ότι αυτό θα το δω χειροπιαστά. Πώς να σας το πω, όπως το κάνει στην τοπική αυτοδιοίκηση που βλέπεις κάτι που έχεις φτιάξει και το βλέπεις με τα μάτια σου. Είναι χειροπιαστό. Ένα πεζοδρόμιο, ένα δρόμο, μια γλάστα, σας λέω τώρα, έτσι. Μπήκα λοιπόν ρομαντική στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και στην πορεία κατάλαβα ότι είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο και... Βγήκατε ρεαλίστρια, δηλαδή. Ναι, όχι, είμαι και ρεαλίστρια, πάντοτε ήμουνα, αλλά κατάλαβα ότι είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις τα προβλήματα της περιφέρειάς σου και να πιέσεις ώστε να βρεις λύσεις προς αυτά. Οπότε, εμένα πάντα μου μένει να ξέρετε οι καλές αναμνήσεις και οι καλές εμπειρίες. Δεν στέκομαι ποτέ στα αρνητικά. Ήταν μια πολύ καλή τετραετία. Θεωρώ ότι έγιναν πάρα πολλά βήματα για τη χώρα μας. Γνώρισα πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Δημιούργησα και φιλίες. Και θεωρώ ότι προσωπικά εξελίχθηκα. Οπότε για μένα είναι κέρδος
αυτή μου η θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούνια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η κυρία Νόνη Δούνια, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.